Λέμε για την Ελένη Δημήτρη, ναι. Δεν θεωρείς ότι σου δόθηκε μια καλή ευκαιρία? Κοίταξε, σαφήστε τα παιδιά. Εγώ πήρα και έμαθα πάρα πολλά. Τώρα ο κόσμος το τι κατάλαβε είναι δικό του θέμα. Και το δικό μου θέμα είναι ότι εγώ έκατσα, έμαθα τι σημαίνει βίντεο, τι λοιπόν, σημαίνει συνέντευξη. Μιας και μιλάμε για την Ελένη Μενεγάκη, θα συνεχίσουμε την Ελένη Μενεγάκη. Χθες την είδαμε να κάνει link, λοιπόν. Υπέροχη, υπέρλαμπρη. Να σου πω κάτι, εγώ θα είμαι μαζί τη σήμερα. Ανάγκη. Θα είμαι μαζί τη σήμερα, οπότε θα τα πούμε όλα από κοντά. Αλλά πάμε να σχολιάσουμε λίγο αυτό που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, ξαναβγαίνει και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που τη βλέπουμε να είναι εκτός πλατό. Είναι η δεύτερη φορά. Λοιπόν, την πρώτη φορά είχε πάει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο που είναι με την παντόφυλλα από το στούντιο. Όμως εδώ πέρα τη βλέπουμε στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Είναι στο κέντρο της Κηφισιάς. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο πηγαίνει κάθε χρόνο. Βγάζει από εκεί ζωντανή σύνδεση. Όμως είναι η πρώτη χρονιά που τη βλέπουμε με το μικρόφωνο, Δημήτρη μου. Εννοείται είναι η πρώτη χρονιά. Όχι, πρώτη. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Τι ξανακάνει η Ελένη. Με link, βγήκε από την αρθοκομική. Όχι, όχι. Ενώ γενικότερα. Α, γενικότερα πηγαίνει, φωτογραφίζεται, παίρνει γλάστρες και φεύγει. Αλλά όχι αυτό. Αγαπάει τα λουλούδια. Γενικότερα νομίζω ότι. Ναι, καλά, και ξέρει και τα περιποιείτε. Δεν είναι αδειά η Ελένη, αγαπάει. Παιδιά, συγγνώμη να σου πω και κάτι, επειδή το ξέρω γιατί δεν μ' άρεσε αυτό που ακούστηκε. Τώρα, θέλω να ξέρετε ότι πληρώνει. Παρόλο που πολλοί, επειδή το έχω ακούσει από και τους πολλοί, λένε ότι η Ελένη μπορεί να έχει πολλά δωρεάν. Πληρώνει και σε πάρα πολλά μαγαζιά, και όχι μόνο πληρώνει, και τα μπουμπουάρ και τα tips που δίνει είναι εξαιρετικά. Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι η γυναίκα είναι τζαμπατζό. Όχι, το έχω ακούσει, αλλά επειδή παίρνει, φωτογραφίζεται και αυτά που θα μπορούσαν να τα κάνουν εδώ, επειδή διαφημίζει κιόλα, να ξέρετε ότι πληρώνει η Ελένη και παντού. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να το πω γιατί είχα ακούσει κάτι περίεργα τελευταία και δεν μου άρεσαν. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη να μας πει για την Ελένη. Τι ακριβώς, πείτε μου. Είσαι ένα πρόσωπο που συνεργάστηκες πολλά χρόνια με την Ελένη. Πώς σου φαίνονται όλες αυτές οι αλλαγές? Και εσύ έφυγες τώρα στα μέσα της σεζόν ουσιαστικά. Ωραία, κοίταξε. Τώρα νομίζω η Ελένη πράγματα. Ότι είναι σε ένα σημείο που θέλει να δει τι ακριβώς φταίει στην εκπομπή και έχει αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά τα νούμερα, γιατί όλους αυτά απασχολούν. Εμείς που δουλεύουμε στη τηλεόραση μας απασχολούν τα νούμερα, αυτά που κάνουμε, γιατί η εκπομπή μας δεν πάει καλά. Εντάξει, είναι μια δύσκολη τηλεοπτική είναι σεζόν. Μια δύσκολη για όλους, έτσι. Και το έχουμε πει όλοι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και επειδή ξαφνικά στοχοποιούμε η Ελένη, δεν η Ελένη, δεν. Είναι. Δεν έχει να αποδείξει συγκυρίες. Κάτι η Ελένη. Όχι, αυτό η Ελένη σαν Ελένη δεν έχει να αποδείξει. Ναι, αλλά τα νούμερα έχουν να πει κάτι, Δημήτρη μου. Κοίταξε, σαν επαγγελματία που είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, σαν επαγγελματία που είναι, τώρα στα δύσκολα θα φανεί αυτό που τόσα χρόνια έχει αυτή τη θέση, αυτό το στέμα, αυτό το όνομα. Τώρα θα το αποδείξει. Νομίζω ότι το αποδείξει. Δεν έχει αποδείξει κάτι. Θεωρώ ότι η αρχισυνταξία είναι ένα κομμάτι που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και το ποσοστό σε μια εκπομπή. Και αυτό είναι το λογικό, έτσι. Δηλαδή, όταν θα πιάσουμε να μιλήσουμε για μια εκπομπή, είναι το πώ στείνεται μια εκπομπή και μια σκαλέτα. Σίγουρα η Ελένη βοηθάει στο στήσιμο και στη σκαλέτα τη εκπομπή. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που το κάνουν χρόνια, ξέρουν, γνωρίζουν, βλέπουν τι αλλαγές χρειάζεται, γιατί είναι αυτό που σας είπα και πριν. Νομίζω ότι η τηλεόραση πρέπει να εξελιχθεί. Και πρέπει να εξελιχθεί με το τι γίνεται στις μέρες μας και το τι γίνεται γύρω μας. Όταν συνεχίζουμε ένα παλιό προϊόν, θα είναι ένα παλιό προϊόν που για την νεολαία θα κουράζει. Οπότε πρέπει να βρεις καινούργια πράγματα, καινούργιες καινοτομίες, καινούργια. Αλλά ναι, Δημήτρη μου, όμως, κοίτα να σου πω κάτι. Όταν μια ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Και την κρατάς χρόνια ναι. Και είναι και οι πιστοί σου συνεργάτες. Όταν τα νούμερα πέφτουν, δεν σημαίνει ότι αυτή η ομάδα είναι κακή. Πρέπει να ψάξεις τι φταίει και σε σένα σαν παρουσιαστή. Okay. Και αναφέρομαι στην Κατερίνα Ζαρίφη. Ναι. Είναι συνεργάτη δά της πάρα πολλά χρόνια από τον Αντένα. Δεν μπορεί φέτος, γιατί τα νούμερα πέφτουν, να ρίχνουμε το βάρος στην Κατερίνα Ζαρίφη για τα νούμερα και να μπαινοβγαίνει η Κατερίνα. Γενικά είναι αυτό που σου είπα, ότι δεν φταίει το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Γιατί ο καθένας μας εκεί πέρα μέσα έχει συγκεκριμένο ρόλο, άρα, συγκεκριμένο ουσιαστικά... χρόνο ναι. Και γενικότερα συγκεκριμένο ρόλο. Ναι. Άρα έτσι. Την πληρώνουν οι συνεργάτες, μου λέγανε όλοι, κύριε Δημήτρη. Την πληρώνουν οι συνεργάτες. Δηλαδή έτσι όπως το λες, αυτό εμένα μου ακούγεται, ότι δεν ξέρει η Ελένη τι της φταίει και την πληρώνουν και λίγο και αυτοί που είναι δίπλα της. Όχι ακριβώς έτσι. Δεν απλά... είπα αυτό, εντάξει. Όχι.